Καλημέρα σας, στη μου κάνετε παιδιά μου εκεί έξω Είμαι η Μαρίνα Σεραφημίδου και σήμερα όπως πάντα 9 και 30 Το πρωί θα ανακαλύψουμε μαζί τις ενέργειες από τις τρεις καρτούλες που βγάζουμε τις ημέρες Βέβαια και μία σχέσεων, έτσι για να ξέρουμε η πρώτη μας καρτούλα, το 9 της φωτιάς που μας λέει ότι μην τα παρατάς, έχεις κάνει πολύ δρόμο, έχεις δουλέψει πάνω σε πράγματα που εσύ ξέρεις, που εμείς ξέρουμε, ο καθένας ξεχωριστά. Φτιάξαμε πράγματα, κάναμε, ε, κουραστήκαμε, οπότε τώρα πρέπει να τα προστατεύσουμε γιατί έτσι χρειάζεται να πάμε μπροστά, μην τα αφήνουμε. Εδώ σου λέει μην τα παρατάς, μην τα αφήνεις, να έχεις το θάρρος να πιστεύεις στον εαυτό σου, σου δίνεται η ευκαιρία να μπορέσεις να κάνεις πολλά πράγματα από εδώ και πέρα γιατί ήδη έχεις κάνει όλη την προετοιμασία, έχουμε φτάσει δηλαδή στο τέλος και μας έχει μείνει η ουρά. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα εκεί έξω, το ξέρουμε όλοι, γι' αυτό θέλω να είμαι κοντά σας, να είμαι μαζί σας, να σας δίνω ε, και κουράγιο να παίρνω και εγώ κουράγιο γιατί και το feedback από εσά που μεγαλώνει και η κοινότητα, που σας αρέσουν αυτά που κάνω, που λέω και που βοηθάω κόσμο στις ερωτήσεις που μου κάνουν. Αυτό είναι λοιπόν, πιστεύουμε στον εαυτό μας και προχωράμε και δεν τα αφήνουμε τα πράγματα να πάνε μόνα τους. Πιστεύουμε στο σύμπαν, πιστεύουμε ότι έχουμε το φυλακάγγελό μας, αλλά παρόλα αυτά κάνουμε και τη δουλειά. Πάμε να δούμε τι λέει και τι η άλλη μας καρτούλα. Εδώ έχουμε τη χελώνα από τις ε, μυστικές ε, ταρό των στοιχείων. Η χελώνα πάει λίγο, 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 ε, δεν πάει πολύ γρήγορα. Παρ' αυτά έχουμε τύχη, μακροζωία, καλή υγεία. Είπαμε, κάνουμε και το, το, το ετήσιο τσεκάπ μας. Έτσι λοιπόν, ε, το υπενθυμίζω, το κάνω και εγώ, το έχω κάνει και εγώ, ε, μας λέει ότι, ε, να το καλή προετοιμασία που θα μας φέρει σε πλούτο, πλούτο μέσα μας, πλούτο ίσως υλικό, κάποια πράγματα θα μας φέρει. Έχουμε προστασία, δύναμη και σταθερότητα. Όλα αυτά βέβαια με την πολύ και καλή δουλειά που έχουμε κάνει και αν δεν μας έχει δώσει τώρα καρπούς, δεν τα παρατάμε σταθερά μπροστά πάμε να δούμε και την κάρτα των σχέσεων. Η καρτούλα μας εδώ μας λέει ότι ή θέλει να μας πει κάποιος κάποια, το λέω πάντα, ότι είναι ώρα για μένα να θεραπευτώ από κάτι. Να το, ή να το θεραπεύσω αυτό το κάτι. Αυτό το κάτι το οποίο δεν μας είχε φέρει κοντά ή αν ήμασταν κοντά μας χώρισε και πρέπει να κάνω κάτι γι' αυτό. Πρέπει να το θεραπεύσω, να θεραπεύσω τον εαυτό μου. Οπότε όλα τα υπόλοιπα θα θεραπευτούν. Πολύ και πολύ καλά θα κάνει. Καλημέρα σας και πάλι. Καλό υπόλοιπο.